Νοστευτικό, γιατί και οι γείτονες εκτιμούν ότι έρχεται νέο κύμα τώρα που θα πάει. Σε μένα. Κύριε Στεφανάδη, σε εσά και συνδέστε το βέβαια και με τα επεισόδια στη Μόρια, έτσι, και στη Λέσβο. Όπως αντικειμενικά είναι τεράστιο και είναι αφόρητο για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είδαμε τα γεγονότα στη Μυτιλίνη εχθές, ανάλογη κατάσταση ίσως και σοβαρότερη από πλευράς ψυχνοτισμού και αντιδράσεων είναι στη Σάμο, και αυτό που πρέπει να γίνει είναι άμεση αποσυφόρηση των νησιών για να μην διαταραχθεί η κοινωνική γαλήνη και ο πόσα χρόνια το ακούνε οι νησιώτες αυτό, την άμεση αποσυμφόρηση. Όπως το λέτε είναι. Αλλά είναι, νομίζω, έφτασε σε μια φάση που δεν πάμε παραπέρα. Επομένως, νομίζω ότι είναι το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή για την κοινωνία. Σίγουρα είναι για την κυβέρνηση. Και πιστεύω με τις νέες δομές και τις νέες προτεραιότητες. Υπάρχει και αντίδραση, κύριε Στεφανάδη, και το ξέρετε, και επειδή είστε και από αυτά τα νησιά, υπάρχει αντίδραση ως προς τον πληθυσμό που θα φιλοξενήσουν και αυτές οι νέες δομές. Βεβαίως, δηλαδή, ποια είναι τα όρια σε ένα νησί? Εδώ οι κάτοικοι νωρίτερα που βγάλαμε μας έλεγαν και για μια αντιστοιχία πλέον κατοίκων και μεταναστών, η οποία έχει αλλάξει όλη τους τη ζωή. Νιώθουν φόβο. Ναι, κύριε Μιχελιδάκη, όπως το λέτε είναι. Η αναλογία είναι τουλάχιστον ένα προς 100. Αυτό για τους νησιώτες, τι αντιστοιχεί, για τη Σάμο αντιστοιχεί σε 1.000 άτομα. Το πολύ, ίσως λιγότερα, σε 700 άτομα. Αλλά η πολιτική της κυβέρνησης είναι να μην υπάρχει κανείς σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Για λόγους εθνικούς, για λόγους γενικότερης συμφέροντος της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί μην ξεχνάμε, περιγράψα την κατάσταση αυτή την δύσκολη που περνάει η Ανατολική Μεσόγειος με τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, με το νέο κύμα προσφύγων που απειλεί ο Ερντογάν να προσεγγίσει την Ελλάδα. Επομένως, αυτά τα νησιά που φυλάνε θερμοπύλες πρέπει να μείνουν με ελληνικό πληθυσμό, χωρίς να σημαίνει ούτε ρατσισμό ούτε ξενοφοβία. Κύριε Μπάρκα.